Ραντεβού στις 4 στον Star FM 97,1. Survivor News. Παιδιά, Survivor, δηλαδή... χαμός. Του το έβλεπε και η Κωνσταντίνα η Σπυροπούλου, το είδαν, έβαζε story. Το έβλεπε και είχε πορθεί, φώναζε. Άντε παιδιά, πάμε από την ώρα στο σπίτι. Πόρωσης, αλλά όχι μόνο η Ντίνα. Έτσι, όχι μόνο η Ντίνα. Πόρωσης και από τα υπόλοιπα κανάλια και από τους υπόλοιπους δημοσιογράφους δεν την άφησαν σε χλωρό κλαρί. Α, την Κωνσταντίνα. Καλέ, την περιέλαβαν. Αλλά πάμε να δούμε λοιπόν πώς φύγει αρχικά το χθεσινό επεισόδιο του Survivor στα νούμερα τηλεθέασης, όπου χτύπησε 33%. Έτσι. Απέναντι από τον Αλφα και τη Μαράγδα Καρύδη με τον Οταμία που χτύπησε 13,4%. Τεράστια η διαφορά, έτσι. Και στον Αντένα το Hell's Kitchen 11,1% και το Money Drop 11% με τη Βίξη Σταυροπούλου. Ξανά ανέβηκε το Hell's Kitchen. Ναι, γιατί τώρα είναι 2 μέρες και σου λέει εντάξει, okay, θα το δω. Σερή να δω τι γίνεται. Είχαμε και τις λιποθυμίες. Χθες ήταν το επεισόδιο της λιποθυμίας, γι' αυτό. Μήπως το είδανε. Γιατί και τις προάλλες 2 ήτανε. Κανονικά. Ναι, αυτό σου λέω. Μήπως ανεβαίνει. Το... Όχι. Στην αρχή ήταν μόνο Κυριακή και μετά έγινε Κυριακή και Δευτέρα. Την πρώτη εβδομάδα ήταν αυτό. Ναι, γι' αυτό σου λέω. Λοιπόν. Ανέβηκε με τις λιποθυμίες. Άρχισε και... ο Βις να, μεταξύ... να πετάει. Ο Βις, λέω. Άρχισε ο τέτοιος. Ο Μποτρίνη. Μπήκε και σε διαδικασία να κάνει και ζευγαράκι εκεί μέσα. Καλέ, πήγαινε στον άλλον και λέγε την έσωσε. Και μπράβο, σαν θίτσα. Και κοίτα, πε τι γίνεται. Και όλα αυτά, ναι, και σ' αρέσει και την θες. Και αυτό σε θέλει και μου το έχει πει. Έκανε και προξενιό μέσα, δηλαδή. Καλέ. Από μάγειρα, πέρα από Νεάτερνταλ που τον θεωρώ εγώ εκεί μέσα. Ο Εκτορά. Ναι, τώρα δουλειάζει, φωνάζει και. Εγώ τον αγαπώ. Εντάξει, τι. Εγώ άνετα έκανα παρέα με τον Έκτορα. Προξενήτρα. Έκτορα, αν ακούσει, έλα πιούμε ένα καφέ. Ό,τι καλύτερο για να, έτσι, για να πουλήσουμε. Καλή πήγαινε σαν πίτσα και γύρισε και έλεγε: έλα, για πε και σ' αρέσει. Και εμένα μ' αρέσει. Είναι καλή για σένα να την πάρει. Μάλιστα. Λοιπόν, λοιπόν, μη σμάτσο ο Έκτορα Μποτρίνη. Και... αλλά ένα άλλο έρωτα έρχεται στο Survivor. Και αλήθεια λέω. Υγεία, πάνω απ' όλα. Και αλήθεια λέω. Λιώνει για την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου ως Όσον Παλέστρος Χάρος. Και γιατί την ψήφισε? Άμα γιατί λιώνει, τι την ψηφίζουμε? Ήταν αναγκασμένος. Oh, έκλαιγε με μαύρο δάκρυ. Πήγαινε δίπλες πεταλίδες και έλεγε: φάτε με να ηρεμήσω. Δεν θέλω άλλο. Δεν το πια δέχομαι. Να κάτσω εδώ στην παραλία του Αϊδομήνικου. Δεν το δέχομαι. Έφυγε. Γιατί κάθεσαι και λες ότι την έβλεπες, ήταν το χαμόγελο που έβλεπες το πρωί και ξύπναγες κτλ. Δεν γίνεται μετά όμως εκ των υστέρων να τα κάνεις αυτά τα πράγματα. Ναι, αλλά η Ντίνα έφυγε και άφησε πίσω τις δραγισμένες καρδιές. Τόσο ψεύτικη, ρε παιδί μου. Γιατί? Και ο Σόζον. Αυτό σωθήτω. Ψεύτικα δηλαδή. Ψεύτηκα. Μα, να σου πω κάτι. Ο Σόζον Παλέστρος. Μία, αλλά λέει την άλλη. Έτσι έχει γίνει όλο ο κόσμο. Μα δεν είπε κάτι διαφορετικό το παιδί. Γιατί σου λέει πάει την και ήθελα. Την ψήφισε τότε. Γιατί πήγε και την ψήφισε. Γιατί ψηφίζει με την εφρητική μέθοδο του Τσάνκ. Αγαπώ την Ελισάβετ. Αλλά δεν την ψηφίσω. Ψηφίζω σε Τσάνκ. 100 επεισόδια την Ελισάβετ. Έμα. Αυτό. Η Ντίνα έφυγε και άφησε πίσω τις ραγισμένες καρδιές. Φαίνεται δηλαδή δεν θα συνηθίσει εύκολα την απουσία της παρουσιάστριας της παραλίας του Αϊδομήνικου. Ωραία αγάπη. Έτσι, την ψήφισε για να φύγει, η καρδούλα του όμως ξέρει πόσο πονάει. Στα πατώματα είναι. Καλέ, πάει κάτω εκεί στην παραλία και γράφει Κωνσταντίνα Χάρος Ίσον Λαβ. Στην άμμο, γιατί εκεί δεν έχουν και πάτωμα. Αυτό, στην παραλία Κωνσταντίνα Χάρος Ίσον Λαβ. Μάλιστα. Forever. Με μία πεταλίδα δίπλα και ένα κάβουρα να περνάει. Το χθεσινό συμβούλιο αποχώρησης ήταν πολύ δυσάρεστο, είπε για μένα, λέει ο Χάρος. Έφυγε ένα από τα αγαπημένα πρόσωπα της παραλίας, ένα από τα χαμόγελα που θα ήθελα να βλέπω. Ίσως κάθε πρωινό της ζωής μου. Άκου τώρα, σου λέει, έλα αγαπημένη να περάσουμε την υπόλοιπη ζωή μαζί. Αν δεν δουλεύω, λέει, δηλαδή, να ανοίγω την τηλεόραση, της λέει, κάνε και τηλεόραση του χρόνου, έτσι, ή να είναι παρουσία που βρίσκεται ανάμεσά μας. Σαν το πνεύμα του Κάσπερ, περνάει από μέσα σου και νιώθεις ένα ρίγος. Κατάλαβες, είσαι και ο Χάρος, μια χαρά τα περνάς με τον Κάσπερ. Δεν είναι αυτό το θέμα. Ναι, αλλά κάτσε, έχει και το, πώς το λένε, κάτσε γιατί το ξέχασα, το Σόζον. Ναι, και. Οπότε ισοσταθμίζει λίγο τα πράγματα, καταλαβαίνεις. Και Σόζον μόνο... και Χάρος και Παλέστρος, τριπλό το καλλιεργό. Πάντως αλλά... έχει πάρει λίγο τα πάνω από τον Τουμπουμπί και αυτός. Δηλαδή, κοιτάμε να δούμε αν θα πούνε τίποτα άλλο για το όνομα, ας πούμε. Ναι. Γιατί αν θα. Καλέ, στο Twitter γίνεται χαμός. Αφού κάθε αυτό. Φορά που παίζει ο Χάρος, λένε ο Χάρος γίνει και παγανιά. Αυτό. Hashtag SurvivorGR. Το θέμα είναι τώρα ότι έχουμε λίγο θέματα bullying στους μαχητές.
Η Μαρία Πανταζή ξέσπασε στο χθεσινό επεισόδιο του Survivor κατά ορισμένων παικτών από τους μαχητές. Η Iron Barbie, όπως την φωνάζουν, ξεχώρισε την Ηλία Γκότσι. Τώρα Barbie δεν τη λες βέβαια, ούτε Iron, αλλά τέλος πάντων. Ξεχώρισε τον Ηλία Γκότσι και τη Μελίνα Μεταξά και τα έβαλε με τους υπόλοιπους από τους παλιούς της ομάδας, κατηγορώντας τους ότι τις κάνουν ψυχολογικό πόλεμο. Συγκεκριμένα, άκου να δεις τώρα τι είπε στον Diary που γυρίσανε. Κάποια παιδιά, κάποια έπαθλα τα βλέπουν, λέει, διαφορετικά. Ίσως να μην έχουν αθλητική παιδεία και νιώθουμε ότι μας αντιμετωπίζουν. Ότι εδώ που ήρθατε, λέει, δεν έχετε καταλάβει ότι εμείς οι δύο μήνες πεινάμε, στεναχωριόμαστε. Ήρθατε εσείς εδώ που κάνουμε διακοπές. Κατάλαβες τώρα τι σου λέει. Δηλαδή, όλη την ώρα μας κάνουν αυτό το πράγμα. Ότι κοίτα να δεις, εσείς είστε καινούργοι, δεν μας καταλαβαίνετε. Η Iron Barbie παίρνει λίγο bullying. Έχει λίγο bullying και λέει: μου κάνει φοβερή εντύπωση ότι άτομα που φαίνονται τελείως διαφορετικά, όπως η Μελίνα και ο Ηλίας, είναι οι πιο ευθύς χαρακτήρες. Δεν θα σου κουτσομπολέψουν για τους άλλους. Υπάρχουν άλλα άτομα που ερχομός μας τους ενόχλησε πάρα πολύ. Προσπαθώ να έρθω κοντά τους. Δεν νομίζω ότι τη θέλουν. Την έχουν κάνει λίγο στην άκρη. Οι φιλενάδες της δεν την παίζουν. Έτσι ισχύει πάντα στη ζωή, αγαπημένη μου Μαρία. Απλώς Πανταζή. Το θέμα είναι ότι Γκότσες και Θεοδωρόπουλος πιάστηκαν στα χέρια. Είχαμε αντρικό ξύλο στο Survivor GR, κυρίες και κύριοι. Διότι έγινε ο κακός χαμός λίγο μετά το τέλος του quiz. Ο Ηλίας Γκότσης και ο Θοδωρής Θεοδωρόπουλος παραλίγο να πιαστούν, λέει, στα χέρια. Μπήκανε μέσα άτομα της παραγωγής. Μπήκε ο Τανιμανίδης, μπήκε ο Κυλιανός. Σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα. Και όχι από εδώ. Καλά, εσύ, λέει, κατηνιάζεις τώρα, τα λες και στον Κώστα. Για ποιο λόγο? Τι λες, ρε? Τι λες εσύ, τι λες, ρε? Πας και λες. Και έρχεται και μου τι λέει: εσύ δεν μιλάς. Και σου λέω: μίλησα εγώ, βοήθησα κανέναν. Όλο κατηνιές. Για ποιο λόγο? Τελικά τι γίνεται, βρίσκουν ποιος είναι πιο κατήνα. Γιατί ξεκίνησαν από το quiz? Ναι. Δηλαδή να μου πεις να ήταν κανένας αγώνας, να πω οτιδήποτε, να πω ναι. Αλλά τώρα από το quiz ξεκίνησαν και τσακώνονταν. Μα ο Θοδωρής Θεοδωρόπουλος ψιθύρισε, λέει, στον Κωνσταντίνο Τσεπάνη ότι ο Ηλίας Γκότσες βοηθούσε συγκεκριμένους παίκτες. Κάτι που έκανε έξαλλο τον Ηλία. Κατάλαβες τώρα, δηλαδή γίνεται εκεί πέρα και μπήκανε μέσα. Αυτό έλα που... να τα πούμε έξω, δεν χρειάζεται να γίνεται σόου. Ποιο σόου, φίλε, πάμε έξω να τα πούμε λίγο, ρε μεγάλε. Ποιο σόου, φίλε. Πού έξω να πάνε, καλέ, αφού ούτως ή άλλως είναι σόου. Πίσω από το σκηνικό. Δεν ξέρουν πού πάνε αυτοί. Μα γι' αυτό εγώ από μέσα μου φώναζε εκείνη τη στιγμή. Όχι, μην πάτε έξω, πρέπει να το δούμε, να κάνετε λίγο νούμερα, παιδάκια. Δεν ξέρουν οι παραγωγοί να του κρατήσουν εκεί μέσα. Ολόκληρο σόου, λέει, κάνει μπροστά στην κάμερα. Ποια κάμερα, ρε? Γράφει αυτή η κάμερα αυτή τη στιγμή. Ξέρεις τι θα μου πεις, για να μην χάσεις το γλυκό. Το γλυκό, παιδιά. Το κοκό. Για όλα αυτά γίνανε. Για όλα, για όλα έγιναν για το γλυκό. Όλα έγιναν για το γλυκό. Και όλα γίνονται για ένα survivor στην ελληνική τηλεόραση. Έτσι. Και από την άλλη τώρα έρχεται και ο Κώστας ο Τσουνός και γυρίζει και λέει: λογικό, λέει, είναι, παιδιά, που ο κόσμος γέλαγε που την έβλεπε να πέφτει στις λάσπες για την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, για την επιστροφή της στην Ελλάδα. Ο κόσμος ήθελε να την έχει μέσα για να τη βλέπει και να γελάει. Ήταν καλή γιατί δεν μπορούσε να απολύσει κανένα στο survivor. Μάλιστα. Εμένα αυτό που με εντυπωσίασε, ο Τσουδός, εντάξει, ήταν και χτυπημένος ο άνθρωπος. Έχει κάνει είναι κεράματα, με τα ράματα το παιδάκι, ναι. Λοιπόν, αυτό που με εντυπωσίασε και το διάβασα στη σκαλέτα που μου έστειλες είναι για τον Θοδωρή Αθερίδη. Ναι, παιδιά. Ο οποίος είπε ότι θα παρουσίασε το Survivor αν του έδιναν 3 με 4 εκατομμύρια ευρώ. Γιατί τόσα πολλά? Ποιο βγάζει 3 με 4 εκατομμύρια ευρώ, άμα είναι να πάω να κάνω κι εγώ το Survivor, ρε παιδιά. Λοιπόν, να σας πω κάτι, αν ακούτε και στο Sky, εγώ το κάνω με 2. Πιο φθηνός. Εάν ένα μεγάλο, λέει, για ένα μεγάλο χρηματικό ποσό σου πρότειναν. Βρε, εσένα θα βγαίνει ο Λιάγκας να σου λέει σαν το ό,τι έλεγε στον Αρναούτογλου. Και ξέρεις που έχω γραμμένο το Λιάγκα εγώ αυτή τη χρονιά, αυτή τη σεζόν, ειδικά έτσι. Καλά, και ο Αντένα, μην αγχώνεσαι. Όχι, ο Αντένα τον έχει, σου λέει, κάτσε λίγο κριτής εκεί πέρα, λίγο που σου πάει το μπλε. Α, από ναι, πίσω. Είναι κριτής, ξέχασα. Ναι, καλά, είναι στο Dancing with the Stars. Τώρα ποιος το βλέπει, ξέχασα. Dancing δεν ξέρουμε, αλλά κάποιος ξέχασα το βλέπει. Ότι υπάρχει το Dancing. Ε. Λοιπόν, εάν είναι που ήδη αγαπημένη σου εκεί και δεν μπορείς να το ξεχάσεις, βασικά. Ναι, η Ευαγγελία η Αρβανή. Λοιπόν, εάν για ένα μεγάλο χρηματικό ποσό, λοιπόν, σου πρότειναν την παρουσίαση του Survivor ή ενός άλλου reality περιπέτειας, θα το έκανες? Αν ήταν, λέει, πάρα πολλά τα λεφτά, τα χρήματα που δίνουν δεν με καλύπτουν. Εάν μου έδιναν 3 με 4 εκατομμύρια ευρώ, θα το έκανα. Εγώ θα το κάνω με 2. Ξέρεις τη φήμη για την Ευαγγελία Αρβανή, έτσι, και τον Dancing with the Stars? Και. Ότι στον τελικό θα χορέψει μαζί με τον Νίκο Οικονομόπουλο. Αποκλείεται. Παιδιά, αποκλείεται. Το γράψανε κλείνω. Τα sites. Κλείνουμε. Το γράψανε τα sites ότι θα πάει και ο Οικονομόπουλος στο Dancing στον τελικό. Κλείνουμε, τέλος. Τέλος. Όχι, δεν έχει πάει σε εκπομπή. Θα πάει τώρα στην εκπομπή της κυρίας. Εγώ ξέρω τι κάνω. Θα βγάλω ένα monitor εδώ να το πέσουμε. Αμάν πια τι κάνουν για αυτή την τηλεθέαση. Τον σέρνε τον άνθρωπο μέχρι εκεί. Λοιπόν, τελειώσαμε.